Υποβασταζόμενος από αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου, 89χρονος από την Επισκοπή μεταφέρεται στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες της αυτοδικίας. Συγγενείς του που βρίσκονται στο πλευρό του μιλούν για άγριο ξυλοδαρμό του ηλικιωμένου από τον 36χρονο πριν αναγκαστεί να πυροβολήσει για εκφοβισμό χωρίς να έχει πρόθεση να βλάψει κανένα. Γιατί αυτό έγινε έξω από το σπίτι του ηλικιωμένου, δεν προλαβαίνει να κλείσει την πόρτα και τορμάει και μέσα στο σπίτι. Φοβούμενος λοιπόν ο ηλικιωμένος ότι δεν κατάφερε έξω θα το κάνει μέσα, έκανε το λάθος προκειμένου να σώσει τη ζωή του, εφόσον δεν υπήρχε άλλος τρόπος να αμυνθεί και δεν υπήρχε και άνθρωπος, παρόλο που φώναζε βοήθεια, βοήθεια, να τον βοηθήσει, και αναγκάστηκε και πήρε την ένα δίκανο μάλλον που έχει εκεί πέρα, να τον φοβερήσει, να τον τρομάξει, να πήγει όπως πραγματικά έπαιζε. Ο γαμπρός του 89χρονου, όπως δηλώνει στην Κρήτη TV, μιλούσε μαζί του στο τηλέφωνο όταν το επεισόδιο έφτασε στο αποκορύφωμά του και μάλιστα, όπως υποστηρίζει, έχει στα χέρια του ηχητικό ντοκουμέντο με την επίθεση σε βάρος του ηλικιωμένου, η οποία φαίνεται ότι εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Σας χτύπησε πρώτα, σας έχει χτυπήσει. Δεν κατάφερε να κλείσει το τηλέφωνο, με αποτέλεσμα όλη την ιστορία που έγινε στο χωριό, στο συμβάν, να την έχω ηχογραφήσει, διότι προσπάθησα και κατάφερα σε ένα λεπτό και πάτησα την ηχογράφηση και έχω ηχογραφήσει όλο το περιστατικό που συνέβη εκεί. Ο 89χρονος επέστρεψε στο σπίτι του για να γλιτώσει. Όμως, όπως καταγγέλνουν οι συγγενείς του, ο 36χρονος φαίνεται να τον ακολούθησε, με συνέπεια το επεισόδιο να καταλήξει στους πυροβολισμούς. Αντί ο κλέφτης είτε να αφήσει την τενέκα και να εξαφανιστεί, είτε αστραβούσε την τενέκα και να τρέχει όσο μπορούσε, μα έτσι αλλιώς ο ηλικιωμένος δεν θα τον προλάβει ακόμα και την τενέκα να σήκωνε, παρετάει την τενέκα, γυρίζει πίσω και ορμάει του πεθερού μου. Όλα αυτά τα έχω ηχογραφημένα, διότι όπως προανέφερα η συσκευή, το τηλέφωνο, η γραμμή ήταν ανοιχτή, να τον βρίζει, να τον χτυπάει, να του απειλεί τη ζωή, και τέτοια πράγματα τα οποία διάρτησαν κάπου 15 λεπτά. Μία τενέκα λάδι και η συσσωρευμένη αγανάκτηση παρολίγο να καταλήξουν σε τραγωδία. Μπαίνουν μέσα στο σπίτι μα να μας εκλέβουνε. Πώς το βλέπετε αυτό εσείς, το βλέπετε λογικό? Εδώ αν δεν πάρουν μέτρα στην Επισκοπή θα βάλουμε το νόμο στα χέρια μας. Δεν είναι πρώτη φορά αυτή. Σε βάρος του ηλικιωμένου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκειται να απολογηθεί την Παρασκευή.